Γεια σας. Είσαστε με τον Εντέρ, με τον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ξεναγό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε μια διαδρομή από το Σκούδαρι. Θα ξεκινήσουμε να πάμε στο Μαυροχώρι, στο Καράκιοι. Η διαδρομή θα διαρκεί ένα τεταρτάκι. Έτσι λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε αυτή τη διαδρομή βλέποντας και τη θέα του Βοσπόρου. Πάω πίσω του καραβιού, το οποίο είναι συγκοινωνία που πηγαίνω, έρχεται, πέρα δόθε, Ασία Ευρώπη, Ευρώπη Ασία. Λοιπόν, αρχίζουμε να βλέπουμε και την όμορφη θέα και ξεκινάει η διαδρομή μας. Να δούμε ποια πλευρά εξαρτάται, θα σας αλλάξω πλευρά. Έτσι λοιπόν, φυσάει κιόλας. Βλέπετε απέναντι η περιοχή είναι Μπεσίκτας. Και πέρα δόθε περνάνε και τα καράβια, τα περισσότερα που είναι ελληνικά. Με συνοδεία, όπως και βλέπετε, το κόκκινο καραβάκι κάνει συνοδεία, συνοδεύει τα μεγάλα καράβια, τα επικίνδυνα, που είναι υποχρεωτικά από τον νόμο. Έτσι λοιπόν, βλέπετε και την πρώτη κρεμαστή γέφυρα απίσω από το καράβι Μπεσίκτας, που το έχετε δει αυτό το καράβι, θα το θυμάστε από τα προηγούμενα βίντεο που έχω τραβήξει, που θα το δείτε στο κανάλι μου YouTube. Εκεί απέναντι, μόλις φεύγει το καράβι, φαίνεται με την πράσινη σκεπή, είναι το παλάτι του Τσιραγκάν που φωτίζεται και από τον ήλιο ανάμεσα από τα σύννεφα. Ακριβώς απέναντί σας είναι και το παλάτι του Ντολμά Μπαχτσέ. Και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε να πάμε στο Καράκιοι. Είναι η προηγούμενη μέρα από τα χιόνια που θα έρθουν στην πόλη. Έχουμε 15 Γενουαρίου 2021. Πίσω μας αφήνουμε με τα κυματάκια την περιοχή Σκουντάρ. Έχουμε κάνει και το βίντεο του Σκουντάρ με την ελληνική ονομασία που λεγόταν Χρυσούπολη. Έτσι λοιπόν, και εδώ έχουν κάνει ανασκαφές και βρέθηκε και ένα αρχαίο λιμάνι. Λοιπόν, αρχίζουμε να βλέπουμε πως κάνουν τα παιχνίδια, τα σύννεφα με τον ήλιο παίζουν μαζί στον ουρανό. Εκεί απέναντι βλέπετε, αρχίζετε να βλέπετε και τον πύργο του Λέανδρου. Ιστορική Χερσόνησος φαίνεται, αρχίζει να φαίνεται, το παλάτι του Οπκαπή, το Μπλε Τζαμί, η Αγία Σοφία, όλα μαζί εκεί τα συναντάμε. Επίσης τώρα βλέπουμε και από κοντά και το καράβι που προχωράει έτσι με τη συνοδεία, και εμείς έχουμε υποχρεώσει σαν συγκοινωνία, δίνουμε τον δρόμο και περνάμε από πίσω πλευρά του καράβιου, το μεγάλο καράβι. Επίσης εκεί στην καμινάδα του καραβιού βλέπετε και την σημαία της Τουρκίας, διότι είναι μια υποχρέωση να βάλουν την τουρκική σημαία περνώντας από αυτά τα διεθνή νερά. Επίσης αρχίζουμε να βλέπουμε, απίστευτες εικόνες μας δίνει. Έτσι λοιπόν βγάζουμε και μια φωτογραφία. Συνεχίζουμε βλέποντας και από εδώ πλευρά και την πρώτη κρεμαστή γέφυρα. Η πρώτη κρεμαστή γέφυρα πτήσεως 1973. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και την περιοχή Μπεσίκτας, είναι φωτισμένη η περιοχή με τον ήλιο ανάμεσα από τα σύννεφα, έχει κάνει τζε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε και το παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ που κτίστηκε 1856 και λειτουργήσε ως παλάτι μέχρι το 1900,
38 που πέθανε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Δίπλα ακριβώς είναι και το γήπεδο της Μπεσίκτας και βλέπω έχει μια κίνηση που κατεβαίνει από το λόφο Ταξίμ προς την παραλία του Καμπατάς. Έτσι λοιπόν απολαύστε και τη θέα. Βλέποντας, τώρα είμαστε στα νερά του Βοσπόρου, αλλά σε λίγο θα είμαστε στο σημείο που συναντάνε οι τρεις θάλασσες. Ποιες είναι οι τρεις θάλασσες? Από εδώ που βλέπετε είναι ο Βόσπορος, εκεί απέναντι σας που βλέπετε είναι η θάλασσα του Μαρμαρά, η Προποντίδα, και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε μπρος στον Κεράτιο Κόλπο. Βλέπετε και το καράβι και τον πύργο του Λεανδρού που μας δίνει μια όμορφη εικόνα. Αρχίζουμε να βλέπουμε και τα τείχη, τα θεοδοσιανά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία είναι ακριβώς απέναντί μας, παραλιακά από τα μνημεία της παλιάς πόλης. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε και στη μύτη του καραβιού, το μεγάλο καράβι, το εμπορικό καράβι, βλέπουμε και τα νησιά, τα πριγκιπονήσια. Στο βάθος ψηλά είναι και ο λόφος Τσάμλιτζα και βλέπετε και το πύργο της τηλεπικοινωνίας και από κάτω η περιοχή Σκυντάρ. Και η Γλάρη. Τη Γλάρη κάνουν παρέα με τα καράβια, τα οποία είναι πουλιά, σύμβολο της πόλης. Έτσι λοιπόν να πάμε στο Καράκιοι, να κάνουμε τη διαδρομή, να περάσουμε τη γέφυρα με τα πόδια στο επόμενο βιντεάκι και να πάμε στην Αιγυπτιακή αγορά να ψωνίσουμε καφέ, το καφέ του Μεχμέτ Εφέντη. Βέβαια έχετε και το παπαγαλάκι, αλλά για την Τουρκία αξίζει τον κόπο αυτό το όμορφο καφέ, φρέσκο καβουρδισμένο, να το πάρετε από την Αιγυπτιακή αγορά. Έχει υποκαταστήματα και στη Χαλκιδόνα, στο Κατοίκιο έχει. Έχει και σε άλλα μέρη, αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε και στο βάθος, στη μύτη του καραβιού, αρχίζουμε να βλέπουμε και τα βουνά με σχεία φαίνονται του Μισία Όλυμπο, δηλαδή Μπουλούνταγκ της Μπρούσας. Στο βάθος, πολύ μακριά, φαίνονται σχοιές. Λοιπόν, αρχίζουμε να βλέπουμε και το Τόπκαπι, την πλευρά του Χαρεμιού, γιατί έχει πολλούς χαμινάδες και μιναρέδες που προσευχόντουσαν μέσα στο Χαρέμι, στο κομμάτι της οικογένειας, και οι καμινάδες συμβόλιζε και τη θέρμανση και τη ζωή. Παραλιακά είναι τα τείχη τα οποία γυρίζανε την πόλη γύρω γύρω 22 χιλιόμετρα, τα θεοδοσιανά τείχη. Τα σημερινά τείχη έχει και σε μερικά σημεία συντήρηση, αναπαλαίωση, αλλά αξίζει τον κόπο να τα δει κάποιος εδώ στην πόλη. Ας σας πάω και στο Καράκιοι σιγά σιγά. Ας πάμε μέσα από το καράβι, διότι το καράβι είναι άνετο καράβι, δεν είναι έτσι ζεστούτσικο, είναι και μέσα. Απλώς εγώ ήθελα να σας πάω από μέσα, δεν ήθελα να χαλάσω τη θέα του επιβάτη που βλέπει από το παραθυράκι. Τα κηλικεία δυστυχώς σε αυτή την εποχή της πανδημίας έχουν κλείσει και έτσι λοιπόν δυστυχώς δεν σερβίρουν, γιατί απογορεύεται και μέσα στο καράβι συγκοινωνίας να πίνεις, να τρως λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και λίγο για αυτή την πλευρά που βλέπετε
ψηλά είναι η περιοχή, μια ελληνική συνοικία, και θα κάνω το βιντεάκι, είναι η περιοχή Τζιχανγκύρ, και κάτω είναι η παραλία για το τουριστικό λιμάνι. Το τουριστικό λιμάνι είχε ένα project και έτσι αρχίσανε να το κτίσουν. Όταν θα τελειώσει η πανδημία θα είναι έτοιμο, έτσι πιστεύω, γιατί μας κάνανε και την παρουσίαση πώς θα είναι το Galata Port project, και έτσι θα είναι και ένα κέντρο κουλτούρας και ο κόσμος θα κυκλοφορεί εδώ μέσα. Και ο τουρίστας που θα έρθει με το καράβι, με το κουραζιερόπλοιο, θα κατέβει και θα μπει μες στην πόλη πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν βλέπετε και τον πύργο του Γαλατά ψηλά, λίγο πιο ψηλά από το Καράκιοι, και βλέπετε και τα καραβάκια που πηγαίνουν, έρχονται στον Βόσπορο. Τώρα θα πλησιάσουμε στην Βαπορόσκαλα, στην Προβλήτα, στην Αποβάθρα, με διάφορες ονομασίες, και θα πάμε στο Καράκιοι. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες, και αν σας άρεσε θα σας παρακαλέσω να κάνετε like, να γράψετε τα σχόλια σας αν σας άρεσε ή όχι, και αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, παρακαλώ κάντε εγγραφή στο κανάλι Travel with Ender. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.